Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες συνέβη κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές στα ελληνικά πολιτικά χρονικά. Δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί οποτεδήποτε στη χώρα. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, συνοδευόμενα και από άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, επιχείρησαν να ελέγξουν αστυνομικούς υπηρετούντες στην ασφάλεια και σαν να μην έφτανε αυτό, στην Οδό Σόλωνος, τους φωτογράφησαν και ανάρτησαν σε επίσημη ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ, left.gr, τις φωτογραφίες των αστυνομικών, στοχοποιώντας τους έτσι ευθέως στον αντεξιοσιαστικό χώρο εν ώψη της σημερινής ημέρας και των προσεχών ημερών. Αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνιστούν το αδίκημα της αντιποίησης αρχής. Συνιστούν το αδίκημα της αντιποίησης αρχής. Και είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να προστατεύσει την ελληνική αστυνομία. Και αναμένω από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ευθέως να αποκηρύξει το ότι εγένετο και ευθέως να ζητήσει συγγνώμη και ευθέως να δηλώσει ότι αυτό δεν πρόκειται να επαναληφθεί. Βρώμικες καταγγελίες που έρχονται από το παρελθόν και δυστυχώς είναι κολλημένες μια στιγμή. Δεν έχει το λόγο, κύριε Υπουργέ. Δεν έχει το λόγο. Βρώμικες καταγγελίες που έρχονται από το παρελθόν και είναι κολλημένες, σας το έχω ξαναπεί, κολλημένες στη δεκαετία του 50. Ξέρετε, είμαστε το 2012, όχι το 1950. Εδώ εσείς κάνετε το αδίκημα του ακροδεξιού παραλυρήματος αυτή την αίθουσα. Και αντί να είσαστε αυτός που κατευνάζει τα πνεύματα, είναι αυτός που ρίχνει λάδι στη φωτιά. Λάδι στη φωτιά. Και μάλιστα σε μέρες οι οποίες είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Δεν υπάρχει καμιά αντιποίηση αρχής. Απολύτως καμία. Απολύτως καμία. Μια συζήτηση η οποία έγινε με τους υπεύθυνους των αστυνομικών αρχών. Όταν βλέπουμε δήθεν εμφανίζονται ότι είναι της ασφάλειας και έχουν διάφορα από πίσω. Τσαντάκια, τσαντούλες, σακίδια και σακιδιάκια. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση, οποιοδήποτε, και κουκούλες βεβαίως, και κουκούλες, υποχρέωση να ερωτώνται οι υπεύθυνοι. Οι υπεύθυνοι, κύριοι, τι έχουν αυτοί μέσα στις τσαντούλες τους? Μήπως είναι αυτοί που προκαλούν διάφορα επεισόδια κατά καιρούς στο όνομα της περιφρούρησης της τάξης και της δημόσιας ασφάλειας? Αυτό το λέτε αντιποίηση αρχής? Αυτό το λέτε αντιποίηση αρχής? Λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αν υπάρχουν φωτορεπόρτερ, οι οποίοι, ξέρετε, είναι επικνής στις διαδηλώσεις και σε κινητοποίηση των εργαζομένων, δεν είμαστε απομονωμένοι και λαμβάνουν φωτογραφίες οι οποίες περνάνε στο διαδίκτυο, δεν ευθύνεται αυτό οποιοδήποτε πολίτης ή οποιοδήποτε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ? Φωτογραφίες οι οποίες είναι ανθρώπων. Ολοκληρώστε, κύριε Λαφαζάνη, θα έχουμε συνέχεια και δεν θέλω να δω τη συνέχεια. Με συγχωρείτε, γιατί σας ενοχλούν? Δεν μπορούν να φωτογραφηθούν οποιοδήποτε και από τα σώματα ασφαλείας που είναι στις διαδηλώσεις, τα ΜΑΤ, οποιοδήποτε. Δεν επιτελούν ένα δημόσιο ρόλο. Κύριε Στάδε, παρακαλώ. Δεν μπορεί η Ολομέλεια να γίνει ανακριτικό σώμα και να εξετάζουμε τέτοια θέματα. Είναι φωτορεπόρτερ αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά και είναι το επάγγελμά τους. Και έχουν φωτογραφίσει εγκλήματα τα οποία κάνουν αστυνομικά όργανα. Όχι όλα, κάποια αστυνομικά όργανα.